Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν από την έκκληση του διοικητή της Τροχέας για προσοχή στους δρόμους της Κρήτης και το νησί θρυνεί ήδη ένα από τα παιδιά του. Ο 15 Αύγουστος δεν ήταν και φέτος ανέμακτος, με ένα 45χρονο ποδηλάτη να αφήνει την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αυτό το εορταστικό τετραήμερο έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα. Θα διενεργηθούν και πάρα πολλοί έλεγχοι. Δίνουμε βάρος και προτεραιότητα σε παραβάσεις αλκοόλ υπερβολικής ταχύτητας. Όπως γνωρίζουμε, σε συνάρτηση αυτές οι δύο παραβάσεις επιφέρουν ολέθρια αποτελέσματα. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα από αυτοκίνητο στο δρόμο για Ελούντα. Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στον Άγιο Νικόλαο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί διαπίστωσαν πως πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από ακατάσχετη αιμορραγία. Λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμη τροχαίο, αυτή τη φορά στον επαρχιακό δρόμο Κολυβαρίου Μινοθιανών, παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή σε 3 άτομα. Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο, άγνωστο μέχρι στιγμής πώς, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε μάντρα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ένα ανήλικο αγόρι 16 ετών να βρίσκεται ανάμεσά τους και να φέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα σοβαρότερα τραύματα. Όμως, ένα ακόμη τροχαίο στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σταλού στις 6 το πρωί έστειλε στο Γενικό Νοσοκομείο έναν ακόμη τραυματισμό. Τον παράζ των τροχαίων ατυχημάτων ήρθε να συμπληρώσει ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της διασταύρωσης των Γουβών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο οδηγοί των εμπλεκόμενων οχημάτων χρειάστηκαν τη συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν, ενώ αμέσως μετά μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.